Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες ο απολογισμός της κρίσης του Δήμου του 2016 στην Ειδική Συνδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Στην εισήγησή της, η αρμόδια αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι ο Δήμος είναι ισχυρός, υγιής οικονομικά, παραθέτοντας τα οικονομικά στοιχεία που τον τεκμηριώνουν. Ενώ οι παρατάξεις μειοψηφίας καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι η ευρωστία του Δήμου οφείλεται στην υπερφορολόγηση και την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό χωρίς πολιτική στόχευση. Η ψήφιση του απολογισμού της χρήσης του 2016 συζητήθηκε χθες στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΚΟ. Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλά και θεσμική διαδικασία λογοδοσίας, τόνισε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ευτέλη Παπαχρήστου, δημοσίου ελέγχου αλλά και αποτύπωσης της δημοσιονομικής κατάστασης του Δήμου. Αναφερόμενοι στο συνολικό ποσό υλοποίησης εσόδων, το οποίο ανέρχεται στο 77,68% με σημαντική διαφορά από τα ποσοστά υλοποίησης των προηγουμένων ετών, η κ. Παπαχρήστου επεσήμανε, το 2011 ήταν 63,37%, το 2012 58,81%, το 2013 έφτασε στο ποσό των 50,60% και το 2014 στο 56,44%. Η αύξηση του ποσοστού υλοποίησης στον τομέα των εσόδων έγινε ορατή από τον πρώτο χρόνο της αιτίας της νέας δημοτικής αρχής. Το 2015 ήταν 64,46% τόνισε και το 2016 φτάσαμε στο 77,68%. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης των στόχων για τα έσοδα της τελευταίας πενταετίας. Παραθέτοντας συνοπτικά τον απολογισμό του πίνακα του 2016 ως προς τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων, αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά τα τακτικά έσοδα, τα οποία προϋπολογίστηκαν στα 34.688.703 ευρώ, και στον απολογισμό των εισπραχθέντων καταγράφονται 18.612.243 ευρώ, 53% ποσοστό υλοποίησης. Στα έκτακτα έσοδα ο προϋπολογισμός ήταν 21.495.444,43 και ο απολογισμός των εισπραχθέντων στα 7.393.271 ευρώ, ποσοστό υλοποίησης 34%. Κάνοντας λόγο για τετραπλασιασμό των ταμιακών διαθέσιμων που δίνουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν αυτούς τους πόρους σε έργα για τους δημότες, αναφέρθηκε στα ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία είναι 12.398.857 ευρώ, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι οι επενδύσεις ήταν αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τα έτη 2011 μέχρι και το 2014. Ο δημότης γνωρίζει που πάει το κάθε ευρώ, του τόνισε, πληρώνει μέσα από διαφανές διαδικασίες και έχει τη δυνατότητα να ασκήσει γόνιμη κριτική αλλά και να υποβάλει τις δικές του προτάσεις. Με αυτά τα δεδομένα, τις αντικείς εξελίξεις, τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την απώλεια του ΒΙΦΟΔΟ, αν δεν εφαρμόζαμε, όπως είπε, αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης και σταθεροποίησης των οικονομικών του Δήμου, σήμερα ο Δήμος της ΚΟ θα είχε κροκοπήσει και θα είχε τεθεί σε επιτήρηση. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι πλεονασματικός, κατέληξε στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος κυρία Παπαχρήστου, και αυτό τόνισε είναι μια τεράστια επιτυχία και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα που οφείλεται στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τα οικονομικά του Δήμου, στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, στην επίτευξη των στόχων και στη συνειδητοποίηση των πολιτών. Ο Δήμος ΚΟ με μεγάλη προσπάθεια έγινε ένας υγιής και ισχυρός οικονομικά Δήμος. Ένας Δήμος με πλεόνασμα, αναπτυξιακή δυναμική, κανόνες χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Μέσα από τον απολογισμό βεβαιώνονται οι δείχτες υλοποίησης του προγράμματος δράσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Και να θυμίσω ότι εδώ και 3 χρόνια αυτή η Δημοτική Αρχή έχει συστήσει Διαπαραταξιακή Επιτροπή Παρακολούθησης Προϋπολογισμού, στην οποία όλοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των εσόδων και την πορεία των δαπανών. Η καινοτομία αυτή αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση που πρέπει να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια στο Δήμο ΚΟ, ανεξάρτητα από την εναλλαγή των δημοτικών αρχών. Μιλάμε για τετραπλασιασμό των ταμιακών διαθεσίμων, που μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε αυτούς τους πόρους σε έργα για τους δημότες.
Σήμερα τα ταμιακά διαθέσιμα είναι 12.400.000, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις, όπως αναφέρθηκε, ήταν αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με το 2011 έως και το 2014. Θέλουμε ο Δημότης να γνωρίζει πού πάει το κάθε ευρώ που πληρώνει μέσα από διαφανείς διαδικασίες και να έχει τη δυνατότητα να μας ασκήσει γόνιμη κριτική, αλλά και να υποβάλει τις δικές του προτάσεις. Με αυτά τα δεδομένα, τις αρνητικές εξελίξεις, τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την απώλεια του ΔΙΦΟΔΟ, αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης και σταθεροποίησης των οικονομικών του Δήμου της ΚΟ, ο Δήμος ΚΟ θα είχε χρεοκοπήσει και θα είχε τεθεί σε επιτήρηση. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν όσοι δεν το έχουν καταλάβει. Πέρα από τα στοιχεία του απολογισμού του 2016, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στην πολύ καλή εικόνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017. Όποιος την αμφισβητεί, δεν έχει παρά να ανατρέξει στα στοιχεία των τριμηνιαίων εκθέσεων για το 2017. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος της ΚΟ είναι πλεονασματικός. Και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα που οφείλεται στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τα οικονομικά του Δήμου, στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, στην επίτευξη των στόχων και στη συνειδητοποίηση των πολιτών. Γιατί χωρίς τους πολίτες δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος ΚΟ προχωρά μπροστά, βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Με σχέδιο, με δουλειά, με διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση, με νοικοκυριό, αλλά κυρίως με ευθύνη. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Η αδικαιολόγητη αλλά και συνειδητή, θυμίζω η ρίστο εν παρόδο, ότι και τον ισολογισμό του 2015 τον ψηφίσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής, επίσης το Φεβρουάριο του 2017. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Η αδικαιολόγητη, επαναλαμβάνω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά και συνειδητή από κάθε άποψη καθυστερημένη ψήφιση του ισολογισμού του 2016, υποστηρίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι υποβαθμίζει για άλλη μια φορά το επίπεδο της ειδικής συνεδρίασης και δεν προσφέρεται για τη διεξαγωγή οικονομικών και πολιτικών συμπερασμάτων. Γι' αυτό και η ανάγκη της αρμοδίας αντιδημάρχου να μιλήσει για την τελευταία τριετία και όχι για το 2016, αλλά και για το ταμιακά διαθέσιμα του 2017. Κατά την άποψή μας, κύριε Πρόεδρε, και σπέβδω, παρακαλώ, προσεγγίζετε το απόλυτο μηδέν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου και μία πολιτική παρατήρηση. Η πολυετής ύφεση, σε συνδυασμό με μια διαχείριση που δεσμεύει οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλο κεφάλαιο το ανθρώπινο δυναμικό, η μισθοδοσία του οποίου ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πρόγραμμα, προτεραιότητες, ιεράρχηση, στόχευση και φιλοσοφία, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πολιτική και οικονομική χρεοκοπία. Όταν δε, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε που πάμε και που πορευόμαστε, πώς πορευόμαστε, όταν δε παράνομες αποφάσεις βλέπε δειράς και εξοδικαστικοί συμβιβασμοί βλέπε χάλασμα πίσω από τη ΔΕΗ, επιβαρύνουν το Δήμο με πάνω από 1.300.000 ευρώ, τότε μιλάμε για επικινδυνότητα. Η αύξηση των εσόδων, κύριε Πρόεδρε, με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και ο εξορθολογισμός των εξόδων με απόλυτη εξειδίκευση στον προϋπολογισμό είναι απολύτως επιβεβλημένη για να συνεχίσει ο Δήμος να υπάρχει όχι μόνο ως οικονομικός και εισπρακτικός φορέας, αλλά ως Δήμος με ανθρώπινο, αναπτυξιακό και θεσμικό ρόλο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλώς επράξατε, αλλά δεν είναι το απαραίτητο αυτό. Δεν είναι το απαραίτητο. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο έτος, χρήσης έτους τάδε. Η αναφορά σας όμως σε παρελθούσες χρήσεις με αναγκάζει να παρατηρήσω, επειδή αναφέρεται σε μισθοδοσία, άλλος ο αριθμός των εργαζομένων το 2011, άλλος τον 2012, άλλος τον 2013, συνταξιοδοτήθηκε κόσμος των οποίων οι θέσεις δεν εκαλύφθησαν και ως εκ τούτου η δαπάνη για αυτήν την δραστηριότητα ασφαλώς θα είναι μειωμένη σε σχέση προς το παρελθόν τους. Και δίδει μια νέα εικόνα. Φεύγω λοιπόν και από αυτή την παρατήρηση για να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα πράγματα.
η εισήγηση που έκαμε, κυρία Αντιδήμαρχος, για μια συγκροτημένη εισήγηση. Αιτιολόγησε τα συμβάντα, οικονομικά συμβάντα, του 2016. Απομονώνω ορισμένες όμως, έτσι, θριαμβευτικές δηλώσεις. Επιτύχαμε ό,τι ισχυρίζεται πως επέτυχε, λόγω της ολοκληρωμένης πολιτικής από το 2014. Κυρία Αντιδήμαρχε, ο Δήμος της ΚΟ δεν γεννήθηκε το 2014. Τουλάχιστον με τα πολιτευτικά που τα πράγματα ήλαξαν και όταν ακόμα εσείς είσαστε, θα μου συγχωρήσετε να πω, μια μικρούλα που παρακολουθούσατε τα πράγματα. Κύριε Παυλίδη, ο Δήμος της ΚΟ που υπηρετούμε είναι από το 2011. Ξεχνιάστε όλοι. Μισό λεπτό. Εξ αποστάσεως τα πράγματα. Είχε ήδη πάρει πορεία. Πρόεδρε, η Δημαρχία Κηρίτσι δεν παρέλαβε νεογέννητο. Δεν παρέλαβε. Παρέλαβε την εργασία προηγουμένων δημοτικών αρχών, τις οποίες στήριξαν και κυβερνητικές δυνάμεις διαφόρων κομμάτων, εν τη ουσία δύο κομμάτων, και έτσι σήμερα υπερηφανευόμεθα για το Δήμο μας. Για τον Δήμο μας. Ο Δήμος της ΚΟ, που ως έχει έλκει κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Διακηρύττομαι, είμαι ο τέταρτος προορισμός στην τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Πώς έγινε αυτό, από την αεροχή τι βγήκε? Την ιταλική έκφραση, εκχαπάθου κύριε, το λαβωμάνο βγήκε. Δούλεψε κόσμος. Εγώ θα ασχοληθώ με το πολιτικό κομμάτι του ζητήματος και ειδικότερα με την εισήγηση της Αντιδημάρχου, λέγοντας το εξής. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρει ότι συζητάμε για τον απολογισμό του 2016, έχοντας ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2018. Άρα, νομίζω ότι υπάρχει καθυστέρηση. Ωραία. Δεν το λέω με αντιπολιτευτική διάθεση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην εισήγησή σας δεν μείνατε στον απολογισμό του 2016. Παντρέψατε την υφιστάμενη κατάσταση τη σημερινή με πρόσχημα την ειδική συνεδρίαση. Πολύ απλά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή τα ταμιακά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό όταν το ακούει αυτό ο κόσμος, δηλαδή να επέρεται η Δημοτική Αρχή για το πόσο ισχυρή είναι και πόσο πλεονασματικός είναι σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη, αυτό αφισβητείται από τις προηγούμενες διοικήσεις. Εμείς δεν διοικούσαμε. Όμως είναι κάπως προκλητικό, δεδομένου το ότι για πάμε μια βόλτα έξω, να δούμε τις βασικές υποδομές του νησιού. Ναι, αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Ένας τόσο πολύ ισχυρός Δήμος όπως επέρεστε, σε τι κατάσταση μας βρίσκει εν έτη 2018 και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αυτή είναι η πολιτική, εγώ έτσι την αντιλαμβάνω πολιτικά, τη συζήτηση αυτή που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και που έχουμε κάνει βέβαια και στους προϋπολογισμούς πριν λίγους μήνες. Μην επέρεστε τόσο πολύ, γιατί μου θυμίζει αυτόν τον έλα να κάνουμε οικονομία, να κάνουμε οικονομία και μετά συγκρίνουμε τα βιβλιάρια ποια είναι μεγαλύτερα. Ποιανού το βιβλιάριο είναι πιο φουσκωμένο. Αυτό ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει να το βλέπει να αντανακλά στην καθημερινότητά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νησί πληγωμένο από το σεισμό, έχουμε ένα σωρό ανοιχτά θέματα και εσύ έρχεστε εδώ να θριαμβολογήσετε για μια ακόμα φορά. Δεν μένω στα τυπικά, στα ουσιαστικά, δεν έχω τίποτα να αμφισβητήσω σχετικά με. Καμία αμφισβήτηση με βάση τα νούμερα τα οποία μας παρέθεσε και ο Ορκωτός και τα στελέχη του Δήμου. Η πολιτική ουσία του πράγματος ποια είναι? Ότι έρχεστε εδώ και θριαμβολογείτε μήνα Φλεβάρι για τα ισχυρά οικονομικά και κάνοντας συγκρίσεις συνεχώς με την προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί λέει σας παρέδωσε, χωρίς βέβαια να την υποστηρίζω, δεν είμαι μέλος της, σας παρέδωσε λέει 3 εκατομμύρια. Εσείς δηλαδή το 19 πόσο θα παραδώσετε, 12? Δεν θα κάνετε τίποτα? Αν δεν κάνετε τίποτα, μας το πείτε από τώρα. Ποια είναι η πολιτική σας κατεύθυνση? Να γεμίζει συνεχώς το βιβλιάριο ή κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση πώς λοιπόν αυτός ο πλεονασματικός Δήμος, εγώ πάω με τα νερά σας, βλέπετε. Αλλά πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση. Τι θα γίνει με αυτά τα 12 και τώρα λοιπόν
Θα σας υπενθυμίσω πάλι τα δικά μου λόγια πριν ένα έτος και σας είχα πει ότι προετοιμάζετε την προεκλογική σας περίοδο λέγοντας ότι αυτά όλα βεβαίως δεν θα τα παραδώσετε το 19, δεν θα δώσετε 12, 14, 16 στον επόμενο δήμαρχο, θα τα επενδύσετε εντός εισαγωγικών αυτή η λέξη στα τετριμένα, τα καθημερινά ή σε αυτά τα οποία έχετε δώσει ήδη ως δείγματα γραφής, γυρούλια, γλυπτά, αγάλματα κτλ. Απουσιάζει πλήρως αναπτυξιακό έργο. Εγώ σας συγχαίρω για τη δουλειά που κάνετε, αλλά η πολιτική κατεύθυνση είναι παντελώς σφαλμένη. Στο ίδιο θέμα, σχεδόν στο σύνολό τους τοποθετήθηκαν στη συζήτηση για τον απολογισμό του 2016 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εστιάζοντας το σκέλος των εσόδων και της ανταπόδοσης προς τους πολίτες. Σε σχέση με αυτό που έρχεται και το μέλλον και είναι ραγδαία μεταβαλλόμενο, είμαστε ευχαριστημένοι? Εδώ πρέπει να μπει το ερώτημα. Τι σχεδιάζουμε? Άρα, για να μπορούμε να συζητάμε για το καλύτερο που διεκδικούμε, όπως είπε ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού κτλ, πρέπει να αλλάξουμε στη συζήτηση το χαρακτήρα. Πρέπει να το χαρακτήρα της συζήτησης τον κάνουμε σε επίπεδο αυτοκριτικής. Τι στόχους βάλαμε, ποιους από αυτούς πετύχαμε, σε ποιους από αυτούς αποτύχαμε, αυτό είναι το κυριότερο, πού αποτύχαμε. Να συνεχίσουμε στα καλά, να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να διορθώσουμε τυχόν λάθη και παραλήψεις, γιατί δεν τα έκανε όλα άσχημα η τωρινή αρχή και όλα καλά οι προηγούμενοι και ούτε το αντίθετο. Εμένα με ενοχλεί όταν λέμε κάτι και λέμε οι προηγούμενοι εσείς κάνατε αυτά. Βεβαίως τα έξοδα τα δικά μας ήταν πιο μεγάλα και βεβαίως τα δικά σας πιο λίγα. Αν φανταστείτε, αν υπολογίσετε ότι οι άνθρωποι λιγοστεύουν, τα μηνιάτικα πήγαν στο μισό. Λογικό δεν είναι να έχετε πιο λίγα έξοδα? Λογικό. Γιατί πρέπει να το πούμε δηλαδή? Γιατί κάνουμε πολιτική? Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Λέμε 13.000 ίδιους πόρους. Μα το Δημαρχείο, αν βάλουμε εδώ καφέδες ή πετρέλαιο, δεν φτάνουν. Τα χαρτιά υγείας δεν φτάνουν. Τέλος πάντων. Δεν είναι κάπου, δεν στέκει. Δεν πρέπει να λέγεται αυτό. Γιατί δεν είναι έτσι. Λέμε ταμείο 12 εκατομμύρια. Βεβαίως 12 εκατομμύρια όταν δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις. Και εγώ στην επιχείρηση μου, αν δεν πληρώνω τα εισιτήρια και το πετρέλαιο, θα έχω 15 εκατομμύρια. Δεν έχω τίποτα γιατί τα πληρώνω αυτά. Έτσι είναι. Ακριβή είναι τα τέλη καθαριότητος. Εμένα μου παίρνουν τον κάδο μία φορά τη βδομάδα και πληρώνω 100 ευρώ τη βδομάδα. Γιατί να μην το πάω εγώ στο χιτάνο να δώσω 10 ευρώ? Έτσι δεν είναι? Αυτά γίνονται. Γιατί τα λεφτά όμως υπάρχουν στο ταμείο? 12 εκατομμύρια και το λέμε κιόλας. Τα λεφτά, τα χρήματα αυτά είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρέπει να κοιτάξουμε τις λακκούβες, τα φώτα. Πήγαμε σε ένα δρόμο μικρό, πήγατε στο Μαρμάρι. Μετρήστε από το κόστος στο λιμάνι που έχει 25 λάμπες καμένες. Κύριε Πρόεδρε, ποτέ άλλοτε ο Δήμος της ΚΟ, ο ενιαίος, όπως τον παρακολουθώ εγώ τουλάχιστον από το 2011 που οι συνδημότες μου με έφεραν, με εξέλεξαν στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, δεν είχε τέτοιο επίπεδο σταθερότητας και δυνατότητας ανάπτυξης, στηριζόμενος κατά κύριο λόγο στις δικές του δυνάμεις. Το πρόγραμμα ανάταξης και σταθεροποίησης των οικονομικών του Δήμου αποδίδει καρπούς, δίνει τη δυνατότητα να εκτελούνται έργα από ίδιους πόρους, δυνατότητα που έχουν ελάχιστοι Δήμοι στην Ελλάδα και αυτό είναι μια πραγματικότητα στις μέρες μας, δεδομένης της οικονομικής κρίσης. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για ένα επαναπροσδιορισμό τελών και υπηρεσιών μέσα από ένα συντονισμένο σχέδιο που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Δίνει τη δυνατότητα για αύξηση του ποσοστού των ιδίων πόρων που διατίθενται για έργα. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Ο Δήμος της ΚΟ ανοίγει νέες δυνατότητες και προοπτικές ώστε τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες μας για τέλη και υπηρεσίες να επιστρέφουν πολλαπλάσια πίσω στην κοινωνία. Το πολιτικό στίγμα, λοιπόν, είναι ότι σταθεροποιούνται ψηλά τα οικονομικά του Δήμου, χρήματα που πληρώνουν οι συνδημότες μας επιστρέφουν πολλαπλάσια πίσω στην κοινωνία με τη μορφή έργων και βέβαια δίνεται η δυνατότητα από ίδιους πόρους να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα συνολικής και ανάταξης και σταθεροποίησης των οικονομικών του Δήμου ψηλά και βέβαια επαναλαμβάνω τα χρήματα αυτά να γυρίσουν πολλαπλάσια
πίσω στην κοινωνία. Υστερούμε στην ανάπτυξη. Έχουμε πρόβλημα με την αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου μας. Πρέπει να το δούμε τι θα κάνουμε. Είναι η ώρα της πολιτικής. Δεν αρκεί να είμαστε καλοί λογιστές για να λύσουμε το αναπτυξιακό πρόβλημα του Δήμου μας. Αυτό λένε τα χαρτιά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Χρειάζονται πολιτικές αλλαγές. Και οι αλλαγές είναι προϊόν πολιτικών αρχών, πολιτικών εκτιμήσεων και πολιτικών στοχοθετήσεων. Κύριε Αντιδήμαρχε, είδα ότι την δυναμική της εισήγησής σας προσπαθήσατε να αποδώσετε όλα αυτά με μια δυναμική. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι από τη σειρά μου κι εγώ ότι ναι μεν εσείς προσπαθείτε, είναι γεγονός. Πολλά μπορείτε να κάνετε, αλλά αυτό οφείλεται και στο δυναμικό το προσωπικό του Δήμου, το οποίο έχει καταλάβει τις θέσεις αυτές και προσπαθεί και αυτοί που είναι παρόντες και αυτοί που απουσιάζουν. Επίσης, έχετε μία βάση από τα παλιά. Το Δήμο Σισκό είναι ισχυρός Δήμος, ανέκαθεν και πολύ ισχυρός μάλιστα. Ξεπερνάει τα όρια και πιστεύω να πάμε ακόμα πιο πάνω. Κύριε Αντιδήμαρχε, είχαμε ένα προϋπολογισμό το 2016, 61 εκατομμύρια. Θα πω χοντρά και θα τη συντομεύσω πολύ γρήγορα. Βεβαιώσατε, ενταχθήκατε, κόψετε τιμολόγια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αδιάθετες πιστώσεις όμως είχατε 37 εκατομμύρια ευρώ. Όταν στα 24 εκατομμύρια αυτά τα 21 είναι ελαστικές δαπάνες, το έργο το οποίο μπορεί να έχετε κάνει ένα έργο σοβαρό, δεν αναφέρεται πουθενά. Ζήτησε μια κατάσταση έργων του 2016 να δούμε πού αυτά τα έργα έχουν γίνει. Μπορεί να μην έχουν τελειώσει, να είναι ημιτελή, αλλά να έχουν προχωρήσει. Δεν μου την διέθεσε. Μεταναστευτικό του 2015. Οι παρενέργειες του 2016. Εάν νομίζετε ότι αυτά ήταν εύκολα χρόνια, για να μην πάμε στο 2017 με τον σεισμό, γιατί δεν εξετάζουμε τη χρήση αυτή, δεν ήταν. Και το γνωρίζετε όλοι σας πάρα πολύ καλά. Το ότι υπάρχουν ελλείψεις, μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις. Το ότι έχουν διαφύγει πράγματα, μπορεί να έχουν διαφύγει πράγματα. Αλλά είναι περίοδοι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Και τα χρήματα αυτά δεν τα συγκέντρωσε ο Δήμος δια μαγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι επιβάλλεις κάποια τέλη, δεν γίνεσαι αρεστός. Εκεί που θα πρέπει, όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε ο κύριος Μιλωνάς προηγουμένως, σε ορισμένα πράγματα θα πρέπει να έχουμε όλη κοινή θέση. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σισκό μπορεί και ανταπεξέρχεται σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Που αν ήταν οποιοδήποτε άλλος Δήμος, αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε πάνω σε ερείπια. Πραγματικά. Αν ψηφίσει μια υπαράξη μειοψηφία στον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν θα μπορεί να πει και να κάνει τίποτα εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να τους πείσουμε ή να τους αντιπαραβάλουμε τα επιχειρήματά μας αυτά που εκείνοι λένε. Γιατί κάτι πρέπει να πούν για την καταψήφιση στην οποία προβαίνουν κάθε φορά. Όσον αφορά αν έχει υπάρξει πραγματικά πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια στην διαχείριση και στα αποτελέσματα του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής της Δύναμης Αλλαγής, νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, όσο και να τα διαβάλουμε ή να τα βλέπουμε άλλη οπτική γωνία, αν συγκρίνουμε τα ίδια, τους ίδιους δείχτες, τις ίδιους κωδικούς χρόνο με το χρόνο, θα δούμε ότι η βελτίωση υπάρχει σε ιδιαίτερα δεσμενείς συνθήκες, για να μην επανέλθω, όπως είπε και η Αντιδήμαρχος, στην εισήγησή της. Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Τεράστια προσπάθεια. Τεράστια προσπάθεια να παραμείνουν χαμηλά, παρά το ότι μας επευλήθη αντί 8 μήνου 12 μήνους η υπηρεσία και η παρουσία των εκτάκτων, που μακάρι να τους κάλανε μόνιμους. 17 λέει η ΔΕΙΑΚ και άλλους 17 καθαριότητα. 1017 μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε. Υπάρχει όμως μια δημοσιονομική πολιτική η οποία σου λέει πώς και πόσους μπορείς να πάρεις. 1017. Ελάτε να το αποφασίσουμε. 1017 όμως στην ανταποδοτική υπηρεσία σημαίνει και νέα τέλη.
ή αναπροσαρμογή των τελών. Γι' αυτό υπάρχει το θέμα αυτό και να δω πόσοι που θα κάνω πρόταση. Να δω πόσοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία. Και τι θα γίνει για την αναπροσαρμογή των τελών, την επανακοστολόγηση των υπηρεσιών που ο αγαπητός Νίκος εδώ και χρόνια μιλά από τις προηγούμενες συντήρες μας. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα γιατί έχει μπει ένα νοικοκυριό. Όχι για να πάμε να λαϊκίσουμε, θα τα πω παρακάτω και να χαρίσουμε, αλλά γιατί μπήκε ένα νοικοκυριό. Αυτή εδώ είναι η επιτυχία του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων και βεβαίως της κυρίας Αντιδημάρχου και των υπηρεσιών οι οποίες σέβονται το κάθε σένς που εισπράττουν. Αυτό κρίνουμε σήμερα και αυτό παρακολουθεί η κοινωνία. Βέβαια, θα πει κάποιος, μα τα λεφτά, και εγώ είμαι αυτούς που λέω, τα λεφτά δεν είναι για να μέσω τράπεζα, δεν είμαστε επιχείρηση. Είμαστε επιχείρηση ιδιωτική, η οποία κρατά τα λεφτά από θησαυρίζει, πάει να κάνει μια επένδυση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις? 3 χρόνια για να προμηθευτούμε 2 απορριμματοφόρα. 3 χρόνια. Από το 2014 προσπαθούμε, από το 2015 να πάρουμε 2 απορριμματοφόρα. Έργα τα οποία βρίσκονταν στον αέρα τον Μάρτιο, σταμάτησαν τον Μάιο διότι άλλαξε η νομοθεσία. Και όταν ξαναβγήκαν, τον Αύγουστο ξανάλλαξε η νομοθεσία. Και πριν από λίγο ξανάλλαξε και σε λίγο, φαντάζομαι, ακούσατε και στη Συγκέδε πριν από καμία μερικές μέρες σήμερα, στη συνεδρίαση, ότι επίκειται ξανά αλλαγή. Από το αυτό, στον ηλεκτρονικό, από εκείνο, από το άλλο, από το άλλο. Μακάρι να τα ξεμπλάσουμε, να το πω καρδαμιώδη κατά φράγκα, στον κόσμο. Αυτό θέλουμε. Αυτές είναι οι λογικές. Να επενδύουμε στους πολίτες. Και βεβαίως αυτό κάνουμε. Για την έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων δημοκό οικονομικού έτους 2016. Περάμε στη ψηφοφορία. Ο κύριος Χατζηγαλίμιος, ναι. Ο κύριος Γερασκλής, ναι. Η κυρία Παπαχρήστου, ναι. Ο κύριος Μιζουράκης, ναι. Η γραμματέας, κύριε Παντελίκης, ναι. Ο πρόεδρος, ναι. Ο κύριος Λοζής, ναι. Ο κύριος Κανταρζής, ναι. Ο κύριος Ζερβός, ναι. Η κυρία Πι, ναι. Ο κύριε Γιαπόκα, ναι. Ο κύριος Κιάρης, ναι. Ο κύριος Μαραγκός Σεβαστιανός, ναι. Ο κύριος Μιλωνάς, ναι. Ο κύριος Μιλωνάς, ναι. Η κυρία Ρούφα, όχι. Ο κύριος Βασιλιάδης, όχι. Ο κύριος Πις, όχι. Ο κύριος Παυλίδης, όχι. Ο κύριος Ζερβός, όχι. Ο κύριος Καλούδης, παρόν. Ο κύριος Μαραγκός, παρόν. Άρα κατά πλειοψηφία, δεν άφησα κάποιον έτσι, κατά πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται ο απολογισμός, ισολογισμός και αποτέλεσμα χρήσης 16. Να παραμείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση Επιτροπής που θα επεξεργαστεί την σχετική πρόταση για τον επαναυπολογισμό τελών και υπηρεσιών. Πρότεινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή, προκειμένου, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, η λειτουργία αυτής της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητη. Θα έχει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της. Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμα και τις προτάσεις της έως την 1η Ιουνίου. Θα πρέπει να πούμε πολύ απλά στους πολίτες ότι για να κάνουμε 10 πράγματα, για να έχουμε υπηρεσίες καθαριότητες, για να έχουμε καλύτερο ηλεκτροφωτισμό που δεν έχουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε λάμπες να αλλάξουμε τον ηλεκτροφωτισμό, θα πρέπει να έχουμε μια δημοσιονομική σταθερότητα στα οικονομικά προκειμένου να δουλέψουμε. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα που είναι η σύσταση αυτής της Επιτροπής. Θέλουμε να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ανάγκη να είναι κατά ανάγκη Δημοτικός Σύμβουλος. Όλες οι παρατάξεις πρέπει να συμμετέχουν. Ταυτόχρονα έχει πάει πρόταση προς όλους τους φορείς να συμμετέχουν όλοι οι παραγωγικοί φορείς του νησιού. Και βεβαίως αυτοί. Η απόφαση που μπορεί να μην ληφθεί σήμερα, γιατί κάποιοι εκ των φορέων δεν έχουν φέρει ακόμα πρόταση, περιμένουν τα διοικητικά του συμβούλια, αρχίζοντας από εμένα που οφείλω να κάνω πρόταση, θεωρώ ότι στην Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκος Μιλωνάς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει το θέμα αυτό, είτε ως μονάδα είτε ως παράταξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εικόνα και κατά καιρούς ματώσει να λέει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εμπιστοσύνη από όλους και πιστεύω ότι πρέπει να είναι μέλος. Ο δεύτερος συνάδελφος που θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχει, γιατί μίλησα προηγουμένως για παρατάξεις, όμως εδώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Καλούδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μακρά εμπειρία στα δημοτικά πράγματα και στη δημόσια διοίκηση, έχει γνώση του οικονομικού αντικειμένου, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και να καταθέσει προτάσεις και θα πρέπει να είναι παρόν σε αυτήν την επιτροπή. Η Ένωση Ξενοδόχων θα εκπροσωπηθεί δια της Προέδρου της κυρίας Κωνσταντίνας Βίνου.
Ο ΣΕΠΕΚΟ θα εχνοσοποιηθεί, όπως μας απάντησαν δια του κυρίου Αντώνη Καριδάκη. Η Ένωση Παραγωγών και Επιχειρηματιών της ΚΟ, ο νεοσύστατος σύλλογος, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Αντώνη Χατζημιχαήλ. Και αναμένουμε τις αποφάσεις του ΕΒΕΔ, του Εμπορικού Συλλόγου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Δικηγορικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου και των αγροτών και κτηνοτρόφων, εφόσον θέλουν να συμμετέχουν. Και βεβαίως, η απόφαση αυτή πρέπει να έρθει γρήγορα να συμπληρωθεί. Ξέχασα κάποιον. Το εργατικό κέντρο είχατε πει. Συγγνώμη. Το εργατικό κέντρο. Αν ήταν και εκεί, εδώ θα εξανίστατο και θα μου φώναζε. Γι' αυτό δεν ήρθε. Λοιπόν, πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, η αντιδήμαρχος, η κυρία Παπαχρήστου. Η λειτουργία αυτής της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητη, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα έχει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της. Δεν μπορεί όμως στην Επιτροπή αυτή να μην συμμετέχουν και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, τα οποία, μίλησα για τα πολιτικά και τα λαϊκά μέλη. Είπα, οι παρατάξεις θα ορίσουν. Είπα, όλες οι παρατάξεις, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ ως παράταξη προτείνω τον Νίκο τον Μιλωνά. Προτείνω και ανεξάρτητο, για να μην πείτε ανεξάρτητη, διότι εμάς μας αφήνετε απ' έξω. Εν τη ευρία εννοία του όρου. Συγχαρητήρια. Επιτέλους γίνεται κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμα την ανέλυψη καθηκόντων υπό τη πλειοψηφία. Δεν είναι μεπτόν το ότι έρχεται σήμερα. Ίσα-ίσα είναι άξιο συγχαρητήριο. Κύριε Δήμαρχε, γίνεται ένα μεγάλο τόλμημα. Μεγάλο τόλμημα. Πάμε για εμπεγμό, θα εκδώσω δελτίο τύπου. Εις απάντηση των όσων ακούστηκαν, τα οποία ο Δήμαρχος βέβαια δεν κατάλαβε ότι πήρε την εισήγηση της αντιδημάρχου, την οποία τη διάβασε πριν δύο ώρες. Και την ανακάτεψε. Τα ίδια πράγματα είπατε. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε. Δεν ξέρω ποιος την έδωσε σε ποιον. Τα ίδια πράγματα είπατε. Εντάξει, με διαφορετικά λόγια. Θα πάρω και το βίντεο. Θα σας τρολάρουμε κιόλας. Άρα πάει καλά η γραμμή της παράδοσης. Πάει καλά, μάλλον υπάρχει μια γραμμή η οποία περνάει από όλα τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς επειδή είστε και ευγενείς ως πρωτίστως ως άνθρωποι, εντάξει, και δευτεροφόντες ως δημοτική αρχή, αν θέλετε να παριστάμεθα ως παρατηρητές, θα είμαστε εκεί. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε μέλη. Είμαι πολύ συγκρατημένα στην αισιοδοξή, πολύ συγκρατημένα αισιόδοξη αυτό το πράγμα. Το δεύτερο επίπεδο που λείπει είναι το εξής, κύριε Δήμαρχε. Έπρεπε να βάλετε κάποιους πολιτικούς στόχους. Δεν αρκεί να λέτε θα κάνουμε δικαιότερη κατανομή. Για παράδειγμα, για μένα είναι βασικό το να πούμε και να δεσμευτούμε ότι θα τηρηθεί η ανταποδοτικότητα. Τέρμα, αυτό που κάναμε παλιά, ότι θα παίρνουμε από εδώ να δίνουμε εκεί, έχει τελειώσει. Πρέπει κάποτε να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να βοηθήσω, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Δηλαδή, θα που λέει ο κ. Μιλωνάς, έχει μια βάση. Δηλαδή, έχετε μια καλή πρόθεση. Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι υπερβολικά τα τέλη σε ορισμένα σημεία. Αλλά θέλει μια στοχευμένη διαδικασία, μελέτη, η οποία θα καταλήξει κάπου και από εκεί θα ξεκινήσουμε για να δούμε τι χρειαζόμαστε και ποια εργαλεία χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εγώ πάντως δεν διαφωνώ, θα συνοδώ και με τους ανεξάρτητους τρεις άλλους συναδέλφους, θα μιλήσουμε, δεχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά η χρόνο είναι περιορισμένη, δεν θα προλάβουμε. Να αλλάξουμε θέμα ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήρθε χθες το μεσημέρι 9 Φεβρουαρίου ο εμψηφισμένος Μητροπολίτης Σίμης Χρυσόστομος ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό μήνυμα. Η Μητρόπολη Κόνη Σύρου σε ανακοίνωσή της παραθέτει τον λόγο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και μαγνητοσκοπημένο απόσπασμα της τελετής στο φανάρι. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε εχθές το μεσημέρι 9 Φεβρουαρίου ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σίμης Χρυσόστομος ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό μήνυμα. Τα κύματα του Βοσπόρου και της Προποντίδας μετέφεραν εχθές στα Δωδεκάνησα το χαρμόσυνο άγγελμα της Χάρη τη Θεού και τιμίες ψήφης των Αγίων Συνοδικών Αρχιερέων, η μετέρα δε εισηγήσει και προβλήσει επαξίας παμψηφή εκλογή σου ως ποιμενάρχου της επαρχίας Σίμης Χάλκη, Τύλου και Καστελορίζου. Ανέφερε στην προσφώνησή του προς τον ψηφισμένο Μητροπολίτη Σίμης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τον συνεχάρη, τον ευλόγησε και τον υποδέχθηκε στην σεπτή χωρία των ιεραρχών του Πανιερού Οικονομικού Θρόνου.
Οποία τιμή διασέ, οποία χαρά δι' ημάς. Και το τελευταίο τούτο, η χαρά μας διασέ. Θεοφιλέστατε, είναι πλήρως δεδικαιολογημένη, διότι προπολού έφτασεν εντάφθα η φήμη σου ως πιστού οικονόμου των μυστηρίων Θεού, ως προθήμου και πειθαρχικού συμπαραστάτου εις το έργο του αδελφού Αγίου Κόου και Νησίρου, ως ευσεβούς και φυλαγίου τέως αγιορείτου μοναχού, ο οποίος και μετά την επιστροφή του εις τον κόσμο δεν έπαυσες να επιστρέφεις νοερός και προσευχητικός εις τον ιερόν Άθωνα, ένθεν λαμβάνεις πνευματική δύναμη και έμπνευση για να διακονείς τον Θεόν, την Αγία Εκκλησία του και τον αγαπημένον του Θεού των άνθρωπων, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε. Διαδέχεσαι εις τας ερατινάς ανήσους της Θεοσώστου επαρχίας σου έναν καλόν αγαθόν βιομενάρχη, τον συμπολίτη ημών Χρυσόστομον Δημητριάδην εκ του χωρίου, των πλέον ευσεβών κατοίκων της Σύμβρου, τον πρώτον πνευματικό πατέρα και προστάτην της νεοσυστάτου Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης, ο οποίος παρά τα πολλά προβλήματά του συνήντησεν ιδιαιτέρωση στις αρχάς της παντορίας του, απετέλεσεν αξιόλογων έργων, δύο και άρχοντες και ερχόμενοι κάτοικοι των νησιών τον προέπεμψαν εις την αιωνιότητα με άλγος και πόνον πολύ. Συ τώρα θα τους παραμυθήσεις, θα τους οικοδομήσεις περαιτέρω κατά Χριστόν, θα τους αγαπήσεις και θα τους αγαπηθείς από αυτόν, θα συνεχίσεις και θα επαυξήσεις το θεάριστον έργο του αημνίστου προκατόχου σου κυρίου Χρυσοστόμου, του σκληρός δοκιμαστέντος κατά το τέλος του επιγείου βίου αυτού. Από την προσευχή σου στο Άγιο Όρος και από την δράση σου στα Δωδεκάνησα έχεις λάβει εφόδια και έχεις αποκτήσει πείραν και μάλιστα ως διακονήσας παρά το κλειστό και επεφυλημένο αδελφόν Αθαναήλ, ο οποίος βαθύτατα σε εκτιμά και υπερλίαν σε αγαπά και επί τα ίχνη του οποίου ως στοργικού ποιμενάρχου να πορευθείς και εσύ έχουν αυτόν ως πρότυπον ευαγγελικού ποιμένος. Και πάντοτε να καλλιεργεί συνέχισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης τον Ιερόν Σύνδεσμο των Ευλαβών Δωδεκανησίων μετά τις ποντίες Μητρός Παντών Ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, που είναι η θερμή και φωτεινή αιστεία του φέγγους της Ορθοδοξίας. Από αυτό το φέγγος φωτιζόμενοι και καθοδηγούμενοι άπαντες ημείς, εντάφθα αγαπητέ Χρυσόστομε, πορευόμεθα διαμέσου της ιστορίας, διασχίζοντες τα ερεύη του σκότου του αιώνος τούτου και υπερβαίνοντες τα εκάστοτε προσκόμματα του υπερπαντίου ως αποθνίσκοντες και ειδουζόμεν. Πορεύου λοιπόν και εσύ εις τη νέα υψηλήν αποστολή σου, σπουδάζον τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Πορεύου δια του Ευαγγελίου, ου εμένου διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθήσασι κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού. Η Μήτρη Εκκλησία θα είναι πάντοτε στο πλευρό σου, βακτηρία και στηριγμά σου, ιδιαιτέρως εις τας δυσκόλου στιγμάς της πνευματορίας σου. Και όλοι εμείς, οι τιμώντες σε σήμερον, θα είμεθα έτοιμοι και να συμπάσχομεν μαζί σου, όπου αν ήθελε δεήσει, αλλά και σε μη νιώμενη και καυχόμενη δια σε και δια το έργο σου περί της επιτυχίας σου, του οποίου είμεθα βέβαιοι γνωρίζοντες τα σαρετά σου. Άξιος. Στην αντιφώνηση του ευσυμπισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια γνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους συνοδικούς αρχιερείς για την θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προέδρου τους. Στη συνέχεια, στον Πατριωτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, παρουσία των συνοδικών αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο ευσυμπισμένος Μητροπολίτης Σύμης τέλεσε την ακολουθία του μεγάλου μηνύματος κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, στην οποία και απάντησε με το κείμενο της ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Μετά το πέρας του μεγάλου μηνύματος, ο ευσυμβισμένος Μητροπολίτης Σύμης δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων. Thank you.
Παναγιώτατος και σεβασμιότατος ημών αυθέντης και δεσπότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, και υπέρι την αυτού θεοτάτην Παναγιότητα, θεία και ιερά των σεβασμιωτάτων και θεοπροβλήτων Μητροπολιτών Ομίγυρης, εξελέξαντο την ημετέραν Θεοφιλίαν, Μητροπολίτην της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σύμης. Επειδή οδηγηθέντες εκ Θεού, ότε Παναγιώτατος και σεβασμιώτος μοναυθέντης και δεσπότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, και περί την αυτού θεοτάτην Παναγιώτα θεία και ιερά των πανιερωτάτων και θεοπροβλήτων Μητροπολιτών Αγίων Αρχιερέων Ομίγυρης, ευδόκησαν προαγαγήν καμέ των ελάχιστων στον θρόνο της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σύμης, πείθομαι θείο αυτόν προστάγματι και δέχομαι το επίταγμα. Και πρώτο μεν ευχαριστώ αυτόν ή τον Παναγιωτάτο και Βασεβάστο Δεσπότη, τον Διδιάφτην περί εμέ πρόνοια πεποιηκότη, ήτα δε τη σεβασμίσμη Αγίης Αρχιερέση,
όντες θεοπιθές συνευχές αξιώσεμε Κύριος ο Θεός, δόκιμον αναφανίνε και άσπυλον και αμόλυντον εμαυτών παραστήσε εν τη φρικτή αυτού Δευτέρα παρουσία. Ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να αλλάξουμε θέμα. Την ΚΟ επισκέπτεται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης. Ενώ το πρόγραμμα της επίσκεψής του θα έχει ως εξής: σήμερα Σάββατο, 6 και 4 συνάντηση στο επαρχείο ΚΟ με εκπροσώπους επαρχείου ΚΟ Νησίρου και Δήμου ΚΟ. Στις 7 συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΔ, παράρτημα ΚΟ με φορείς του νησιού μας. Ενώ στις 8 κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΚΟΣ. Και αύριο Κυριακή, 11.30 συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα διοργανώνει αποκριάτικο πάρτι στις 15 Φεβρουαρίου, όπου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Πάρκο Ροδίνη, στην πόλη της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και η κοπή της πίτας, στην οποία θα παρευρεθεί και η πρόεδρος της Φλόγας Ελλάδος, κυρία Μαρία Τριφωνίδη. Σε αναμονή των νέων διαδικασιών που θα προκύψουν από το συνέδριο του νέου φορέα της Κέντρο Αριστεράς, Κίνημα Αλλαγής, ορίζεται προσωρινή συντονιστική επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσων, η οποία σε συνεργασία με το συντονιστή δικτύο εμπιστοσύνης, τον κύριο Βασίλη Πίτσι, θα οδηγήσει τα νησιά Κό, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Αστρυπάλια, Αγαθονήσι και Λειψού στις αρχιερείες που είναι στις 4 Μαρτίου για την εκλογή συνέδρων. Περισσότερα από το δελτίο τύπου Κίνημα Αλλαγής της Νομαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής Βορείου Συγκροτήματος στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η διαδικασία για την εκλογή συνέδρων στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής προχωράει. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της εγκυκλίου, πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών και επιλογή του τόπου άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβαση στα μέλη που είχαν εγγραφεί κατά την διαδικασία εκλογής του Νοεμβρίου 2017. Μαζί με τα πιο πάνω στοιχεία, τα μέλη θα λάβουν και το σύνδεσμο. Εκεί μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, καθώς να επιλέξουν σε ποιο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα και εκλογικό κέντρο επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά την εκλογή συνέδρων της 4ης Μαρτίου του 2018.
Αν κάποιο από τα μέλη δεν παραλάβει μέχρι και αύριο τα πιο πάνω στοιχεία, τότε πρέπει να εισέλθει στο συγκεκριμένο σύνδεσμο και να κάνει εγγραφή ως νέο μέλος. Θα ακολουθήσει έλεγχος των στοιχείων του και αν εξακριβωθεί ότι είναι ήδη μέλος, θα του αποσταλούν τα στοιχεία του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Αν όμως δεν βρεθεί ως εγγεγραμμένο μέλος, τότε θα του αποσταλεί μήνυμα να καταβάλει το ποσό 1 ευρώ για τη νέα εγγραφή. Η συμβολή των συμπολιτών μας είναι αναγκαία για την άρτια διαξαγωγή της διαδικασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τους Βασίλαρο Νίκο, Γαβαλά Κατερίνα, Καλοκαιρινό Αλέξανδρο, Καταρτζή Νίκο, Καρπαθάκη Ιωάννη, Μπακρισιόρη Σαράντο, Ντάλια Αναστάσιο, Σλίμαν Φώτη. Αυτές τις μέρες θα λειτουργήσει στη σελίδα του Κινήματος Αλλαγής, kinemaalagis.gr, μέσα από την οποία μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη έως τις 22 Φεβρουαρίου. Αλλά και όλα τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη θα μπορούν να επικαιροποιήσουν, όπως είπαμε, τα στοιχεία τους. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αθήνα από 16 έως 18 Μαρτίου. Στα πλαίσια προσυνδριακού διαλόγου, καλούνται όλοι να παραβρεθούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην ΚΟΣ στο ξενοδοχείο Άστρων στις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 με τον τέος υπουργό και βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράτευξης Κώστα Σκανδαλίδη. Με σκοπό τόσο να αναλυθούν τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα, όσο και να διατυπωθούν προτάσεις και απόψεις που αφορούν το νέο πολιτικό φορέα. Στη συνέχεια του δελτίου μας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, που θα πραγματοποιηθεί 21 και 25 Οκτωβρίου στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η Περιφέρεια συμμετέχει στη μεγαλύτερη Διεθνή Εμπορική Έκθεση Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσδοκώντας την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων προϊόντων της. Καλούνται όσοι παραγωγή μεταποιούν ή τυποποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα POP-YE ή βιολογικά με έγκριση HASP ή ISO αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο να το δηλώσουν το αργότερο έως την 3η 20 Φεβρουαρίου στη σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Σε άλλη ανακοίνωση, σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τα μέλη του Σύλλογου Πολυτέχνων Κόνης Ήρου την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο με θέματα απολογισμός απερχόμενο ΔΣ, αρχιερησίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας οι αρχιερησίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 4 Μαρτίου, την ίδια ώρα. Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφοι για το νέο ΔΣ του Συλλόγου παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Συλλόγου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Την Κυριακή θα δοθεί στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Πολυχώρου Σφαγείο η παιδική παράσταση με τίτλο «Πώς βγαίνουν από το νερό παρακαλώ». Και μετά από αυτό να δούμε και τις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Φιλίνος ΚΟ διοργανώνει μαθήματα ποδηλασίας για παιδιά από 3 έως 7 ετών την Κυριακή στις 11 στο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Μαζί με τους γονείς τους για να κάνουν τα πρώτα μαθήματά τους και σύντομα να μπορέσουν να αφαιρέσουν τις βοηθητικές ρόδες. Μαζί τους θα είναι πρωταθλήτρια ποδηλασίας και τρίαθλου Ελλάδος και Ελβετίας στα Μάρα του Μπαζί. Σας περιμένουμε, ενώ πληροφορίες στο 6977-000-901. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ θα διεξεχθεί ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων ΑΣ Ιπποκράτης ΚΟ Καζακού, ΑΟ Ίκαρος Νέα Μύρνη για το πρωτάθλημα τη Β' Εθνική. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Συνεφιασμένος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ενώ για σήμερα το βράδυ εκδόθηκε από το λιμεναρχείο ΚΟ δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων. Προβλέπονται θυελλώδες άνεμοι και καταιγίδες και επιστεί την προσοχή όλων όσων διαβαίνουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει και διανυκτερεύει σήμερα είναι της κυρίας Χατζηπέτρου Ελένη στην Κοριτσά 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-021-702. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Έτσι κατέγραψε η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης τη σημερινή επικαιρότητα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.